και να υπάρξει μια μεταρρύθμιση του κλάδου στην Ουκρανία. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακολουθεί τώρα για το ID η κυρία Άντερσον. Καλημέρα, ευχαριστώ. Ναι, κυρίες και κύριοι, βλέπουμε και σε αυτή την έκθεση την υποκρισία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν την διαβάσει κανείς, βλέπουμε ότι στόχος της ρωσικής εισβολής είναι η καταστροφή του πολιτισμού της Ουκρανίας και του Ευρωπαϊκού πολιτισμού και της κοινή ταυτότητας. Δηλαδή, αναρωτιέται κανείς ποια είναι η κοινή μας ταυτότητα. Εγώ νομίζω ότι πρόκειται για τον Ουκρανικό λαό, ο οποίος έχει μια Ουκρανική ταυτότητα. Ε, πράγματι, ο Πούτιν, για να είμαστε ειλικρινεί, δεν τον χρειαζόμασταν για να καταστρέψουμε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Αυτό το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του να παίρνει συνεχώ αρμοδιότητε. Επίση, δεν έχουμε να κάνουμε με gender mainstreaming, αλλά με ένα πολιτιστικό mainstreaming, όπου γίνονται μία όλη, όλες οι κουλτούρες. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά την Ουκρανική πολιτιστική ταυτότητα, αν ακούσουμε εδώ πέρα τα όσα λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να ενταχθεί στην κοινή ταυτότητα. Και αυτή η κοινή Ουκρανική, αυτή η κοινή ε, ταυτότητα ποια είναι. Είναι η τρέλα του κλίματος, το ΛΟΑΤΚΙ κτλ. Και η ανεκτικότητα και η αποδοχή. Βεβαίω, η ανεκτικότητα και η αποδοχή δεν αφορά τι δικέ σα τις αξίε, της ουκρανικέ, αλλά όλε τι άλλε ε, ανά τον κόσμο. Παρακάτω, λέτε να προστατεύσουμε τα έργα τέχνη. Ναι, ταυτόχρονα, βεβαίω, δεν καταφέρνουμε να προστατεύσουμε. Και να αναθρέψουμε ε, τους δικούς μας τους ενήλικους ώστε να μην πηγαίνουν στα μουσεία και να πετάνε εμπογές στα έργα τέχνης. Ή άλλοι αλυσοδένονται στους αυτοκινητόδρομους και κλείνουν τους δρόμους επειδή τους την έχει βαρέσει. Λοιπόν, ε, εδώ πέρα με αυτά πρέπει να ασχοληθούμε και όχι με μια... Υπότιθέμενη κρίση, η οποία θα έρθει κάποια στιγμή μετά από δεκαετίες. Και μετά μιλάτε για τη ρωσική παραπληροφόρηση, η οποία πρέπει να καταπολεμηθεί. Δηλαδή, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση όμω, κάνει το ίδιο ακριβώ με τον Πούτιν. Και ο Πούτιν ήθελε να καταπολεμήσει την παραπληροφόρηση και έκλεισε τηλεοπτικού σταθμού. Αυτό θα κάνουμε κι εμεί. Και απ' την άλλη έχουμε πρώτα τα δικά μας, τα του οίκου μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το αρχηγείο της παραγωγής παραπληροφόρησης. Οπότε, αγαπητοί Ουκρανοί, αν πραγματικά θέλετε να διατηρήσετε την πολιτική σταυτότητα, όσο το δυνατόν πιο μακριά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διακόπτη, Πρόεδρο. Ευχαριστούμε πολύ εκ μέρου τη ομάδα και μεταρρυθμιστών. Η κυρία Σμπέτα Κρούκ έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.